καλωσόρισατε στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας. Έχουμε ξεκινήσει από το 2004 τη γιορτή του Καστάνου. Το χωριό μας είναι πάρα πολύ φιλόξενο και οι χωριανοί μας. Αυτή τη γιορτή την ξεκινήσαμε με τον αείμνηστο σύζυγό μου, Λεωνίδα Κολέτα, που ήταν δήμαρχος. Και βοηθήσανε και οι χωριανοί. Εύχομαι να περάσετε καλά και να μας ξανάρθετε. Καλώς ήρθατε στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Εδώ που η αγροτοδιατροφική μας κληρονομιά αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Εδώ που είμαστε σήμερα, η συνάντηση της γης με τον άνθρωπο και η αρμονική του συνύπαρξη έχει διαμορφώσει έναν πλούσιο πολιτισμό. Η ορεινή φιλοξενία αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, συνδυάζοντας την επαφή με τη φύση. Την πολιτιστική μας κληρονομιά και την αυθεντική Ελλάδα είναι μια βιώσιμη μορφή τουρισμού και συμβάλλει στην ανάπτυξη γενικά των ορεινών περιοχών, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ στην ορεινή μας πατρίδα, με τα πανέμορφα τοπία και την πλούσια βιοποικιλότητα, μπορούν να παράγονται αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η αγροδιατροφή στις ορεινές περιοχές συνδέεται άρρηκτα με το περιβάλλον, δημιουργώντας ένα σύστημα αλληλεξάρτησης που επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι φορείς. Δήμος Ναυπακτίας, τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου, περιβαλλοντικός πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ορεινής Ναυπακτίας. Παρακαλείτε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου, κύριος Κατσιώτας Ιωάννης, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Εγώ θα αρχίσω με μία κίνηση. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, γιατί τραβήξαμε πολλά αυτή τη βδομάδα. Σαν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας αυτού του μικρού και φιλόξενου χωριού, να σας καλωσορίζω. Είναι ένα μικρό χωριό, δεν είναι κοσμοπολίτικο, απλά είναι μέσα στο πράσινο και στα πόδια του υπάρχει μία αυτή υπέροχη ομορφιά της λίμνης που σπάνια συναντάς τέτοιες ομορφές στη χώρα μας. Επίσης τώρα θα ήθελα να σταθώ και θα ήθελα λίγο την υπομονή σας για να δείτε πώς ξεκίνησε και πώς ήρθε αυτή η γιορτή και πώς δημιουργήθηκε ένα ιστορικό για τα 20 χρόνια ζωής της. Αγαπητοί, όλα ξεκίνησαν 20 χρόνια πριν σε αυτήν εδώ την πλατεία. 20 χρόνια πριν ένας άνθρωπος, παρακινούμενος από την αγάπη για τον τόπο του, εμπνεύστηκε τη γιορτή του Καστάνου. Ο Λεωνίδας Κολέτας. Θέλω ένα χειροκρότημα και να είναι η αιωνία μνήμη του. Ο δήμαρχός μας, που ήταν και ο δασκαλός μας και κυρίως ο άνθρωπός μας, έβαλε σκοπό να δημιουργήσει μια γιορτή που θα έκανε διάσημο τον τόπο του και περήφανο στους συντοπίστες του. Μια γιορτή που δεν θα περιοριζόταν στα στενά πλαίσια του τότε Δήμου Πλατάνου. Μια γιορτή που θα έκανε τον κόσμο να έρθει από παντού να διασκεδάσει με δωρεάν κάστανα, κρασί και τσίπουρο. Μια γιορτή που θα λάμβανε χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη που οριμάζουν τα κάστανα και εγώ ως τότε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ο Κώστας ο Παρμάκης είχαμε την τύχη να ήμασταν οι πρώτοι που συστράτευσε μαζί του για το σκοπό αυτό. Δίπλα του όμως πάντα ήταν και η γυναίκα του η Κατερίνα Κολέτα, που και αυτή αξίζει ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Κάθε αρχή και δύσκολη, ξέρετε πως είναι όσο πιο μεγάλο το όραμα, τόσο μεγαλύτερες και οι δυσκολίες και τα ερωτήματα πολλά. Πού θα βρούμε αρκετό τσίπουρο, πώς θα προετοιμάσουμε τόσα πολλά κάστανα, τι καιρό θα κάνει, έχουμε παράδειγμα, πώς θα επικοινωνήσουμε. Ο Λεωνίδας όμως ήταν αποφασισμένος, είχε τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο να ξεπερνάει τις δυσκολίες και να παρακινεί τους ανθρώπους του. Σαν να γνώριζε από τότε, αν τα καταφέρναμε,
τα καταφέραμε, θα αφήναμε τη δική μας σφραγίδα στην ιστορία των Γραβάρων. Θυμάμαι που γερνάγαμε νυχθημερών για τις προμήθειες και τις προτομασίες. Θυμάμαι τις προσκλήσεις σε όλους τους επισήμους και κυρίως και την αγωνία μας αν θα παραιτηθούν. Κυρίως όμως θυμάμαι το κέφ και τη χαρά με αυτούς τους που συμμετέχαν σε κάτι καινούριο. Η πρώτη γιορτή Καστά όχι πραγματοποιήθηκε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η χαρά και η περηφάνεια όλων μας διέπρεψε με ομιάς κάθε αγωνία και κάθε κούραση. Έκτοτε κάθε χρόνο, το πρώτο Σαββατοκύριακο, η γιορτή να μεγαλώνει και να εμπλουτίζεται. Αυτό όμως που μένει ίδιο και απαράλλαχτο, όπως την πρώτη φορά, είναι η αγάπη μας και το μεράκι μας για να προσφέρουμε στους καλεσμένους μας και στον τόπο μας. Έτσι όπως το μας δίδαξε και τον πόλιασε ο Λεωνίδας μας. Όπως το δίδασκε σε εμάς, αλλά και σε όλους τους εθελοντές που από την πρώτη στιγμή και σήμερα, κάθε χρόνο, είναι εδώ και βαραίνει τη μεγάλη μας γιορτή με τη συνεχόμενη αδιάλειπτη και από καρδιά συμμετοχή τους και προσφορά προς αυτή. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τέλος, η παρουσία σας και η συμμετοχή σας κάθε χρόνο επί τα 20 συναπτά χρόνια δικαιώνει και τιμά τον Λεωνίδα και εμάς μαζί. Μαζί σας γράφουμε την ιστορία, την παρουσία σας και μας δίνει δύναμη και πίστη να πάμε μαζί τα επόμενα 20 χρόνια. Προσωπικά εγώ, ένα μεγάλο σεβασμό στο Λεωνίδα. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Ναυπακτίας για τη συμμετοχή του στα κάστανα, το τσίπουρο και το κρασί και επίσης και τον Δήμαρχο Θανάση Κούκνα που με τις προσπαθειές του μας βοηθάει τέτοιο. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το ΔΣ του Τοπικού Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου που φέτος επομίστηκε την οργάνωση που μαζί πλάτη με πλάτη την προχωρήσαμε. Επίσης θέλω να πω πάλι, αν και το ξαναείπα, ένα μεγάλο στους εθελοντές που βοηθάνε για να στηθεί η γιορτή. Και θα κάνω μία ανακοίνωση. Δυστυχώς, το πλατάνι που βρίσκεται δίπλα μας, ίσως του χρόνου να μην υπάρχει. Μας ήρθε από τις εξετάσεις που γίνανε στο τέτοιο, πάσχει από την αρρώστια των πλατανιών και ίσως μας τέτοιο για να το κόψουμε, λέει, γιατί μολύνει και τα άλλα. Ένα ευχάριστο που θα σας πω, ένα εδώ και καιρό που μας ταλανίζει, τελειώσαν οι μελέτες για το περιβόητο κτίριο, εδώ καφενείο που θέλουμε να κάνουμε και ήδη έχει ατεθεί σε ειδικό συνεργάτη του Δήμου για να εκδοθεί η άδεια. Εκκρεμούν τα χρηματοδοτικά και αυτό θα το λύσουμε. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Ιωάννη Σαράτη για το κιόσκι που πρόσφερε στην Αγία Τριάδα στη μνήμη των γονιών του Φωτεινής και Βασιλείου Ξίκη και τον εξοπλισμό που θα βάλει τις καρέκλες και το κέρασμα που θα κάνει κάθε χρόνο στη μνήμη του. Θέλω ένα χειροκρότημα για αυτόν τον άνθρωπο γιατί έδωσε την ψυχή του για το χωριό. Και τέλος, επειδή όποιοι δεν κάνουν, αν κάνουμε κάποιο σφάλμα ή κάνουμε κάποια λάθος ή κάτι είδατε, να μας πείτε να το διορθώσουμε να γίνουμε καλύτεροι του χρόνου. Εύχομαι καλή διασκέδαση και να είμαστε καλά για του χρόνου. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Σειρά έχει για το δικό του καλασόρισμα και χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ορεινής Ναυπακτίας, κύριος Κοτσιώτας Γιώργος. Σας καλημερίζω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ όλους τους που ήρθατε εδώ τα χορευτικά που κάνατε τόσο κόπο. Μπορεί να μας τα χάλασε ο καιρός, αλλά περιμένω ότι θα περάσουμε μια ωραία μέρα, θα γλεντήσουμε και θα φάμε, θα πιούμε και πάμε. Επόμενος. Γρήγορος. Εγώ είμαι επόμενη. Εσείς είσαι επόμενη. Να σας πω ότι τα κάστανα μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τον τουρισμό στις ορεινές μας περιοχές, συνδυάζοντας την παράδοση, τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό. Η Ορεινή Ναυπακτία με τα γραφικά χωριά, τα πέτρινα σπίτια και το καθαρό φυσικό περιβάλλον αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ήσυχη και αυθεντική ζωή. Η φιλοξενία και ειδικά εδώ σε αυτά τα χωριά είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των κατοίκων των ορεινών γενικά περιοχών,
και αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον ορεινό τουρισμό. Τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους η κυρία Γλυκερία Καλαθά, πρόεδρος από το απέναντι χωριό Νεοχώρη Ναυπακτίας, ο κύριος Κώστας Μαμόλης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Καστανιάς, το διπλανό χωριό, φορείς από την τοπική κοινωνία, μέλη συλλογικοτήτων, παραγωγή, ενεργοί πολίτες και εθελοντές. Σειρά έχει και ο λόγος, σειρά και λόγος στον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Κύριε Φλόρο. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί λόγω των καιρικών συνθήκων που είχαμε εδώ, αλλά δεν το ειθήκαμε, προχωράμε γερά. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω το τουριστικό γραφείο Grand Tour, θηγατρική εταιρεία των Πτέλα Γρινίου. Περιμένουμε άλλο ένα λεωφορείο από την Ερατινή Φωκίδος, το οποίο αναμένεται να έρθει τώρα. Και θα ήθελα να δώσω έτσι ένα μυστικό στο σύλλογο που θα μας χορέψει εδώ από τις Παπαδάτες. Παρακαλώ την κυρία Ντόβα Βασιλική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την υπέροχη γιορτή. Τι θες να κάνουμε. Επίσης θέλω να καλέσω την κυρία Μαρία Καπνιάρη, τη συνοδό με τα λεωφορεία που ήρθαν από... να δώσει και εκεί ένα αναμνηστικό. Η κυρία Καπνιάρη. Αλεξάνδρα, συγγνώμη, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σας πρόσκληση εδώ στο χωριό σας. Πιστεύουμε και εμείς σαν γραφείο, όπως είπαμε, είναι η Grand Tour στο τουριστικό του Κτέλε Τελοκαρνανίας, να συνεισφέρουμε με ό,τι μέσα μπορούμε, αν και λίγο άσχημος ο καιρός σήμερα. Ήταν λίγο διαφορετικό το πρόγραμμά μας, θα είχαμε περισσότερη επισκεψιμότητα από την πλευρά μας στο χωριό σας, αλλά δεν πειράζει και τα σημερινοί συνταξιδιώτες μας που κάναν όλο αυτό το δρόμο να έρθουν εδώ, είναι χαρά και τιμή όχι μόνο για εμάς αλλά και για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την κυρία Πρόεδρο Νεοχωρίου, την κυρία Γλυκερία, παρακαλώ. Έλα, δεν το περίμενες. Να σας συγχαρώ και εγώ για τη γιορτή σας. Παρόλο ο καιρός που ήταν δύσκολο σήμερα, σας συγχαίρω πάρα πολύ και θα κάνουμε τη γιορτή όλοι μαζί. Να είστε καλά και του χρόνου χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Τον κύριο Κώστα Μανώλη παρακαλώ, τον τοπικό πρόεδρο Καστανιάς. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε σήμερα, να βάλει ο Θεός στο χέρι του και να έχετε καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, να μας αφήσει ο καιρός. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου να πάμε καλύτερα. Τη σημερινή εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο Αρχιερατικός Επίτροπος, Σεβασμιότατος Πάτερ Γαβριήλ. Αν επιθυμεί ο ίδιος, μπορεί να έρθει να δώσει και εκείνος το δικό του χαιρετισμό. Σας μεταφέρω και τις ευχές του Μητροπολίτου μας, κυρίου Ιεροθέου, για επιτυχία αυτής της ωραίας εορτής και συγχαρητήρια εδώ και στο Σύλλογο για όλες αυτές τις ετοιμασίες και του χρόνου να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά, Σεβασμιότατε. Από τον Δήμο Ναυπακτίας έρχεται ο εκπρόσωπος, ο κύριος Κουκούρνες Αθανάσιος, αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου. Χρόνια πολλά σε όλους. Θέλω πρώτα να υπενθυμίσουμε ότι είναι μια γιορτή την οποία έχει ξεκινήσει ο ίμνηστος Λεωνίδας Κολέτας, ο χωριανός σας, ο πρώτος δήμαρχος του Δήμου Πλατάνου. Από εκεί και μετά συνεχίζεται αδιάλειπα όλα αυτά τα χρόνια. Ο Δήμος στέκεται δίπλα σε αυτή τη γιορτή. Βέβαια είναι και ο Σύλλογος εδώ, ο οποίος το έχει πάρει πάνω του και βοηθάει πάρα πολύ και έχει ανεβάσει τη γιορτή ο τοπικός περιβαλλοντικός σύλλογος Δημολύμνης Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας.
Θέλω και εγώ να του δώσω συγχαρητήρια γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει οργάνωση, θέλει τρέξιμο, το οποίο και διαθέτουν και έχουν και πολύ όρεξη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Ελπίζω να μας βοηθήσει και ο καιρός να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μεταφέρω και τα χρόνια πολλά από τον Δήμαρχο, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει. Να έρθει λόγω άλλων υποχρεώσεων, χρόνια πολλά και πάλι. Μια μικρή παράκληση. Κοντά μας βρίσκεται μια ομάδα νεολαίας Ευηνολίμνης. Θέλω να τους χαιρετήσω και να τους πω τα χωριά μας τους χρειάζονται κάθε πορεία παραποτέ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος εκπρόσωπος να πει δύο λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε οι εκπρόσωποι της νεολαίας Ευηνολίμνης. Εγώ και ο Γιώργος. Όσοι μπορούσαμε να βρεθούμε σήμερα. Εμείς δημιουργήσαμε μια ομάδα ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμπτύξουμε όλα τα χωριά, να μαζευτούμε όλοι μαζί στα χωριά μας, όχι μόνο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, οποιαδήποτε εποχή. Δυστυχώς η νεολαία τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ στα χωριά, δεν έχει εκπροσώπους. Παρόλο που τα παιδιά την αγαπάνε, δεν βρίσκουν αφορμές να έρχονται. Οπότε δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα να μπορέσουμε να συμπτυχθούμε όλοι μαζί, να διαχωρίσουμε ότι εγώ είμαι από το ένα χωριό και εγώ από το άλλο και να είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι και να μπορέσουμε με τον καιρό να επανέλθουμε τα πράγματα όπως ήταν πιο παλιά, πιο αυθόρμητα, πιο όμορφα, βοηθώντας τους συλλόγους και τους προέδρους του εκάστοτε χωριού και σε γενικές γραμμές να δράσουμε ωφελημιστικά απέναντι στα χωριά. Ό,τι κάνουμε είναι μόνο για το κέρδος των χωριών, ούτε για δικό μας, ούτε κερδοσκοπικό, ούτε τίποτα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και έχουμε ξεκινήσει μια μικρή ομάδα, κάθε μέρα γινόμαστε και περισσότεροι και θεωρώ ότι με τον καιρό και το ερχόμενο καλοκαίρι θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί το τελευταίο καιρό. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, από μένα ένα μεγάλο μπράβο, περισσότερες δράσεις. Να είστε καλά. Oh.
περάσει απόψε στο χωριό μας ήρθε μια παρέα να πιει και να γλεντήσει και να περάσει ωραία. Στο χώρο να μπείτε, παρέα καλώς όρισες, καθίστε για να πείτε, σας δίνουμε και τη σειρά και στο χώρο να μπείτε. Απόψε τα κλαρίνα με τα βιολιά τα αντέφια θα παίξουν πογονίσια για να έρθετε στα κέφια. Ευχαριστούμε άνθρωποι για να μας συμπαθάτε, έχουμε τέτοια στην καρδιά μη μας παρεξηγάτε. Ευχαριστούμε άνθρωποι για να μας συμπαθάτε,
πορτοκαλιά, πορκαλάκι στα μαλλιά. Αχ, και πάμε να σε δούμε λιγαριά, πορτοκαλιά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Thank you.
μανούσακια. Μανούσακια, μανούσακια, όμορφα μου κοριτσάκια. Ουρέσα πήγα και τα μαζέψα και τα κάνα ματσάκια. Μανούσακια, μανούσακια, μοσχός και γαριφαλάκια. Μανουσάκια στο ποτήρι, ηλενιό στο παράθυρι. Ουρασαντίδο, πονέχει στον πάπα που καθέται κοντά σου. Μανουσάκια, μανουσάκια, μοσχός και γαριφαλάκια. Μανουσάκια στην αυλή σου, εγώ σου πήρα το φίλι σου.